το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια, δεν είναι βρώμικα, δεν έχουν κλέψει. Τα ακούσατε όλα, ωραία, τους αθώωσανε όλους. Δεκέμβριος του 2019, η μητέρα του Παύλου Φίσα μόλις έχει ακούσει την εισαγγελέα να εισηγείται να κηρυχθεί ένοχος μόνο ο Γιώργος Ρουπακιάς για τη δολοφονία του γιού της και να εμφανίζεται πεπισμένη ότι δεν δόθηκε εντολή από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Σήμερα τον ξαναμαχαιρώσατε, της φώναζε τρέμοντας. Η εισαγγελική αρχή δεν ήρθε στο ύψος των περιστάσεων της συγκεκριμένης ιστορικής δίκης, αγνόησε το συντριπτικό αποδεικτικό υλικό, το οποίο αποδεικνύει όχι μονάχα την τέλεση των επιμέρους εγκληματικών ενεργειών, αλλά και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Μετά από 5,5 χρόνια ακροαματικής διαδικασίας, οι δικαστές καλούνται να αποφασίσουν για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων και να δώσουν την πιο σημαντική απάντηση. Εάν δηλαδή η Χρυσή Αυγή ήταν μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε κάτω από τον πολιτικό μανδύα. Το αποδεικτικό υλικό έχει περίτρανα και αναμφισβήτητα αποδείξει σε όλη αυτή την πολύχρονη δικαστική διερεύνηση ότι πρόκειται για εγκληματικές πράξεις οι οποίες έχουν τελεστεί στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και ανάλογα θα αποδοθούν οι ευθύνες. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν εκείνη που ξετύλιξε το κουβάρι για τη δράση της Χρυσής Αυγής και οδήγησε στο εδόλιο 68 κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και όλη την κοινοβουλευτική της ομάδα. Στις συνολικά 453 συνεδριάσεις κατέθεσαν 216 μάρτυρες. Η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής πλην ελαχίστων δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε την πρώτη μέρα. Η απόφαση για την δίκη της Χρυσής Αυγής δεν αφορά μονάχα την δικαίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους. Αφορά το σύνολο της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής δημοκρατίας. Εκτός από τη δολοφονία Φίσα, το δικαστήριο θα αποφασίσει για την επίθεση κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών και την επίθεση κατά των μελών του ΠΑΜΕ. Με τα λόγια «Σιγά μη φοβηθώ» από το τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα που διασκεύασε και τραγουδούσε ο Παύλος Φίσας, φωταγωγήθηκε τμήμα του κτηρίου της Τέχης Ιδρύματος Ωνάση. Δεν είναι αθώοι οι Ναζί στη φυλακή ήταν το φωτεινό σύνθημα στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Αναλογές δράσεις και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Έξω από το εφετείο την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες οργανώσεις και φορείς.